Το 8ωρο δεν φύγεται. Μένιος έχει 8ωρο. Οι υπερορίες θα πληρώνονται. Θα συνεχίσουν να πληρώνονται. Αλλά οι υπερορίες γίνονται διπλάσιες. Και όσες διπλασιάζονται μένουν με το ίδιο κόστος όπως αμοιβότανε πριν. Και πέρα από τον διπλασιασμό των υπερορίων υπάρχει δυνατότητα κάποιος επιχειρηματίας πέρα από το διπλασιασμό, πέρα από τις 150 ώρες να πηγαίνει στο γραμματέα του Υπουργείου και να ζητάει και παραπάνω υπερορίες. Να που λέει ψέματα και που λέει αλήθεια ο κύριος Υπουργός. Άρα λοιπόν το ότι διπλασιάζεται οι υπερορίες κατά πέτηση των εργοδοτών, το ότι παραμένει το ίδιο το κόστος χωρίς να αυξάνεται το κόστος, η προσάυξηση, και το ότι υπάρχει δυνατότητα για απεριόριστο αριθμό υπεροριών με αίτηση προς το γραμματέα του Υπουργείου και κυρίως όλον αυτόν τον απίθανο όγκο των υπεροριών μπορεί να τον βάλουν στη διαδικασία της διευθέτησης. Τι σημαίνει διευθέτηση? Να συμφωνεί ο εργαζόμενος και ο εργοδότης να μην πληρώνεται τα λεφτά των υπεροριών στο ξενοδοχείο, σε εσάς, στις Γερσόνησες, στα Χανιά κλπ. Αλλά να παίρνει περισσότερο καθησιό. Άρα λοιπόν έρχεται το δίλημα σε έναν εργαζόμενο που ερωτάται από τον εργοδότη του. Θέλεις κύριε Μητρόπουλε τα 300 ευρώ που σου χρωστάω για το μήνα Ιούνιο για υπερορία σου να τις πάρεις άλλα 3 ρεπό? Εδώ είναι. Αν θα το αποδεχτεί, αν θα πιεστεί, αν θα πιστεί, αν θα πιθαναγκιστεί, αν θα εξωθηθεί ο εργαζόμενος. Εδώ λέω ότι εμπέζει και λέει αλήθεια και εμπέζει τον κόσμο. Το ότι δηλαδή ένα κομμάτι του μισθού, διότι κυρία Δουντιαράκη, οι υπερορίες είναι μισθός. Και από έναν νόμο του Εθνάρχη Βενιζέλου, του 212 του 20, προστατεύεται και αυτός που απολυόταν και επανερχόταν στη δουλειά όταν δικαιωνόταν, νόμος του Εθνάρχη Βενιζέλου, ο προοδευτικότερος σήμερα νόμος των απολύσεων, όχι στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη. Όταν τόλμησε τότε ο μεγάλος κριτικός πολιτικός και Έλληνας πολιτικός να εξυγχρονίσει την εργατική νομοθεσία. Αυτό καταργείται την Τετάρτη. Μάλιστα. Να μπορεί να προσλαμβάνεται στην ίδια δουλειά από την οποία απολύθηκε κάποιος του οποίου η απόλυση κρίθηκε από τα δικαστήρια παράνομη και καταχρηστική. Απλά πράγματα. Γι' αυτό λέω δυστυχώς και τα κόμματα, διότι αυτά τα έκανε και η κυρία Ξενογεννακοπούλου όταν ως υπουργός στην πρώτη μνημονιακή κυβέρνηση του Δουνουτού με το ΠΑΣΟΚ. Όταν τώρα βάζει την κυρία Ξενογεννακοπούλου και υποστηρίζει τον εργασιακό διθερμισιόνα κατά του Χατζηδάκη, αλλά ήδη έχει ψηφίσει και έχει εισηγηθεί το σκληρό αυτό βάρβαρο νόμο, δεν πείθει τον κόσμο. Γιατί αναρωτιόνται κάποιοι γιατί δεν συνεγείρεται η κοινωνία. Δεν συνεγείρεται, βλέπει. Τα τρία πρόσωπα που ψηφίσαν αυτή τη βαρβαρότητα, την κυρία Ξενογεννακοπούλου, την κυρία Κατσέλη και τον κύριο Ραγκούση, τώρα από άλλους θόκους να εμέμφονται το Χατζηδάκη και το Μητσοτάκη ότι είναι μεσαιωνιστές. Ενώ τα ίδια διέπραξαν κι αυτοί. Γι' αυτό διαχρονικά όσοι μείναμε όρθιοι μπορούμε και τα λέμε στην εκπομπή σας, στην εξαιρετική, σε άλλες εκπομπές, κυρία Δουλειάκη. Οκτάωρο. Το οκτάωρο, είπαμε, το οκτάωρο μένιος έχει. Αλλά δίπλα στο 8ωρο δημιουργείται ένα άλλο παραωράριο. Ποιο? Το ωράριο των υπεροριών. Οι 3 ώρες ημερήσιες υπέρβασης του ωραρίου. Αυτό το κομμάτι λέει μπορεί να μην το πληρώνεται ο εργαζόμενος, ενώ θα πληρώνεται το 8ωρο του κανονικά. Το άλλο, το υπεροριακό ωράριο, ας το πούμε έτσι, οι 2-3 ώρες την ημέρα, δεν θα πληρώνονται, αλλά θα διευθετούνται, θα συμψηφίζονται με μειωμένο ωράριο, με μεγαλύτερη κανονική άδεια και με ρεπό. Αυτό εκεί στοχεύει να δώσει περίπου ένα δις στους ιδιώτες επιχειρηματίες από απλήρωτες υπερορίες, να δώσει από ένα δις απλήρωτες υπερορίες στους επιχειρηματίες κάθε έτος. Αυτή είναι η στόχευση του νομοσχεδίου. Τι φοβάστε περισσότερο, κύριε καθηγητά? Και τι φοβάστε περισσότερο και ιδιαίτερα από φθινόπωρο και μετά? Φοβάμαι τρία θέματα. Αυτό το νομοσχέδιο θα φέρει έκρηξη ανεργίας, διότι ο μεγάλος όγκος των υπεροριών θα αποθαρρύνει τους εργοδότες να κάνουν νέες προσλήψεις. Το δεύτερο θα φέρει ένα νέο brain drain, νέα φυγή λόγω της
χαμηλότητας των μισθών και του παγώματος των συλλογικών συμβάσεων και θα φέρει και μία έκρηξη της λεγόμενης εργασιακής φτώχειας που γράφουμε στα βιβλία μας και μιλάγαμε προ-κορονοϊού στα διεθνή συνέδρια, όπου οι εργαζόμενοι και θα δουλεύουν και λόγω των χαμηλών μισθών και θα πεινάνε και θα παίνονται. Άρα λοιπόν περιμένουμε τρεις δυσμενείς συνέπειες αυτού του νέου εργατικού δικαίου, που στην ουσία είναι δίκαιο του επιχειρήν, δεν είναι πια, δεν θα το λέμε εργατικό δίκαιο, και θα φέρει μεγαλύτερη ανεργία, μεγαλύτερη εργασιακή φτώχεια και ένα νέο brain drain, δηλαδή θα φύγουν νέοι φιλόδοξοι, ικανοί, εξειδικευμένοι και ανειδίκευτοι, θα φύγουν για άλλες ένομες τάξεις, διότι δεν θα μπορούν να ζουν και να διαβιώνουν με οικογένειες με 500 και 600 ευρώ.